θα μπορούσαμε να βάλουμε σε τέσσερις κατηγορίες τους μπουζουξίδες. Είναι οι άρρωστοι, θα εξηγήσω παρακάτω τι είναι, να μην παρεξηγηθώ. Είναι αυτοί οι καλοπερασάκηδες, είναι οι συνταξιούχοι και είναι και οι ενεργοί. Θα τους αναλύσουμε. Οι άρρωστοι είναι αυτοί οι οποίοι παίζουν κάποια πράγματα, κάνουν πολλά λάθη και δεν ενδιαφέρονται καθόλου για να διορθωθούν ούτε να μελετήσουν. Έλα μου, εντάξει, βαριέσαι. Αυτοί είναι οι άρρωστοι. Οι καλοπερασάκηδες είναι, ξέρουν πέντε πράγματα, τα παίζουν καλά. Και πάλι αυτοί είναι εκεί σε μια στασιμότητα, το οποίο αυτό σε κάποια στιγμή θα τους κοστίσει. Είναι σαν να μην προσέχει κάποιος την υγεία του, κάποια στιγμή θα του βγει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και υπάρχουν και οι συνταξιούχοι. Οι συνταξιούχοι είναι αυτοί οι οποίοι ενώ κάποια χρόνια παίζουν ενεργά, πολύ ωραία και για τον ΑΒ λόγο, ένας λόγος θα μπορεί να είναι η κρίση, να τους έχει επηρεάσει και να σταματήσανε τη μελέτη και να μην κάνουν μελέτη. Είναι σαν να μπήκαν στη σύνταξη και αυτό θα τους στοιχήσει. Πριν πω για τους ενεργούς, θα πω ένα παράδειγμα. Δέστε δύο άτομα, ο ένας που μπήκε στη σύνταξη, μάλλον δύο άτομα που μπήκαν στη σύνταξη. Δέστε το ένα άτομο το οποίο κάθεται στα καφενεία ή με φίλους, στα παγκάκια, δεν κάνει τίποτα, δεν γυμνάζεται, δεν ασχολείται με τίποτα. Σε λίγο καιρό θα πάθει εγκεφαλικό. Σε λίγο καιρό θα πάθει αμνησία. Σε λίγο καιρό θα του βγουν οι αρρώστιες. Σε λίγο καιρό θα πεθάνει. Έχω πολλά παραδείγματα, πάρα πολλά παραδείγματα. Ένα παράδειγμα έχω εδώ πέρα που είχα ένα θείο και δούλευε χρόνια. Και μόλις μπήκε στη σύνταξη, σταμάτα πια, έχεις τόσα λεφτά, δεν χρειάζεται να δουλεύεις, τι θα πει ο κόσμος, αχ αυτός ο κόσμος. Λέει, άμα σταματήσω θα πεθάνω, δεν πεθαίνεις, να κάθεσαι και εσύ, να απολαύσεις τον καρπό σου, όχι. Τελικά τον ψήσανε. Ξέρετε τι έγινε, μέσα σε 6 μήνες έχασε τη μνήμη του. Πήγαινε δεξιά και αριστερά και έλεγε ποιος είμαι, πού πάω, μου το σπίτι μου. Και να, πέθανε. Έχω δει τέτοια παραδείγματα και εσείς πιστεύω, εκατοντάδες. Ο άλλος τώρα, ο συνταξιούχος, αν τον βάλω έτσι, κάνει τη γυμναστική του. Έχουμε εδώ πέρα ένα, ο οποίος είναι τώρα 83 χρονών. Και μόλις μπήκε στη σύνταξη, τότε μπαίνανε στη σύνταξη στα 58, παρόλο που τώρα θέλουν να το κάνει στα 150. Ναι. Και μόλις του παρουσιαστήκαν τα πρώτα συμπτώματα, πήρε μια απόφαση. Τίποτα, περπάτημα. Περπάτημα και προσέχει τροφή του. Πολλά χορταρικά και ό,τι έχει να κάνει ζωντανά. Και είναι, οπότε πάει και κάνει εξετάσεις σαν ενός μικρού παιδιού. Τώρα τι έχει να κάνει το μπουζούκι. Ο καθένας σε ποια κατηγορία θέλει να είναι. Καλό είναι να είμαστε ενεργοί. Αν υπάρχουν δικαιολογίες, μα εγώ δεν μπορώ, μα αυτό εντάξει, είπαμε, ο καθένας επιλέγει που είναι. Αλλά όταν κάποιος κρατάει ένα μπουζούκι, ειδικά όταν δουλεύει και βγάζει ένα μεροκάματο, δεν γίνεται να είσαι στις τρεις κακές κατηγορίες. Πρέπει να είμαστε ενεργοί. Πρέπει να μελετάμε. Και άσε αυτό που κάνει καλό και στην πνευματική υγεία. Σε χαλερώνει, σου δίνει ειρήνη, σε κάνει να σκέπτεσαι, σου κάνει καλό θυμητικό. Αν το πάρεις έτσι είναι πολύ καλό. Εξάλλου αυτό το σκοπό έχει η μουσική. Αυτή η μουσική όταν είναι καλή μουσική. Όταν είναι κακή, ξεσκώνει κακά αισθήκτα. Οπότε το μήνυμα ενεργεί όσο κρατάμε το μπουζούκι. Δεν συνοριζόμαστε κανένα να γίνουμε, να μελετάμε για να γίνουμε, να ξεπεράσουμε κανένα. Όχι. Για να μπορούμε να εξέλθουμε στις ανάγκες, σε αυτές το λάιστο που, εκεί που βρίσκεται ο καθένας. Ναι, αλλά εγώ είμαι αρκετά. Αυτά που παίζω δεν χρειάζεται να κάνω μελέτη. Ναι, αλλά κάποια στιγμή όμως θα βγει αυτό. Αυτό εξασθενεί. Κάθε τι που δεν προχωράει, κάθε τι που δεν κινείται, μαραζώνει. Πεθαίνει. Ατώνει.